πολύ μαμαδίσιο φαγητό που έχει σπάσει τη μύτη από τις 9 η ώρα το πρωί. Φαγάκι όμορφο. Έλα, Λίτσα, έλα. Έλα, έλα, το δοκίμασα και όλα. Το αγαπημένο. Δοκίμασα και σκοτεινιστό. Τι είναι χοιρινό. Έτσι, έτσι, είναι μοσχαράκι. Μοσχαράκι, συγγνώμη. Έτσι μαγειρεύουμε σήμερα. Έτσι μαγειρεύουμε σήμερα. Με σάλτσα cook at home για αποκοιμιστό μοσχαράκι που δεν θα πιστεύεις. Νομίζεις ότι το έχει μαγειρέψει η μαμά σου. Εγώ τρελαίνομαι και για πουρέ. Και για πουρέ. Θα κάνουμε και πουρέ λοιπόν. Θα κάνουμε και βουτυρά το πουρέ και μοσχαράκι κοκκινιστό. Εύκολο φαγάκι, γρήγορο. Γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, με λίγα λεπτά προετοιμασία. Γιατί σήμερα μαγειρεύουμε με τις σάλτσες Cook at Home. Είναι έτοιμη σάλτσα. Έτσι, γιατί όλα τα υλικά είναι τα μέσα υλικά σε ένα μπουκαλάκι. Είναι χωρίς συντηρητικά. Είναι υλικά που χρησιμοποιείς και εσύ στο μαγείρεμά σου. Αλλά αντί να βγεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να ξεχάσεις να πάρεις κάτι, να κόψεις, να καθαρίσεις, να πλύνεις. Είναι μια έτοιμη σάλτσα κοκκινιστού που θυμίζει το κοκκινιστό που κάνει η μαμά σου. Μα κοίτα το συνδυασμό, κοίτα αυτό εδώ τώρα. Είναι με καροτάκια και κόκκινο κρασί και είναι τέλεια. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, γιατί θέλουμε μόνο 5 λεπτά προετοιμασία, παιδιά. Αργυρούλα και εκείνο με τα, για το κοτόπουλο. Τι ωραίο που είναι. Και για κοτόπουλο στο φούρνο και στην κατσαρόλα. Είναι σάλτσες που μπαίνουν στην κατσαρόλα μας και στο φούρνο. Γίνονται και μαγειρευτά φαγητά και φαγητά φούρνου. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλω λοιπόν ένα ωραίο, ένα κιλό μοσχαράκι από ωραίο μοσχάρι. Εγώ σήμερα έχω πάρει ποντίκι που μου αρέσει και είναι πολύ τρυφερό, αλλά μπορείτε να βάλετε και ελιά, μπορείτε να βάλετε και στήθος, να βάλετε και χτένι, ό,τι σας αρέσει. Κομμένο σε μπουκές. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μία συσκευασία Cook at Home, σάλτσα μαγειρέματος για μοσχαράκι, κατσαρόλες κοκκινιστό. Για τον πουρέ μας θέλουμε 1 κιλό πατάτες, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος light ή γάλα, ό,τι θέλετε. Και συμπληρώνω και 2-3 κουταλιές γάλα για να το κάνω λίγο πιο ωραίο. Εξαρτάται αν θέλετε τον πουρέ σφιχτό ή αν το θέλετε πιο κρεμένιο. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και λίγο μοσχοκάριδο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν σας είπα ότι θα κάνουμε το μοσχαράκι κοκκινιστό με αυτή εδώ τη σάλτσα. Είναι η σάλτσα Cook at Home που είναι όλα τα υλικά που έχει μέσα το μοσχαράκι το κοκκινιστό, δηλαδή έχει ελαιόλαδο, κρεμμύδι, σκόρδο, μπαχάρι, δαφνόφυλλο, καροτάκια, κόκκινο κρασί. Όλα αυτά που βγάζουν τη γεύση του κοκκινιστού κρύβονται μέσα σε ένα μπουκαλάκι και απλά το ανοίγεις και το βάζεις στην κατσαρόλα. Όμως, όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αυτό που καταλαβαίνεις είναι το κοκκινιστό που έχουμε μάθει όλοι να τρώμε. Το κοκκινιστό της μαμάς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το κομμάτι του μοσχαριού που θα χρησιμοποιήσουμε. Ανάβω την κατσαρόλα μου. Τι κομμάτι βάζεις? Σήμερα σας έχω βάλει ποντικάκι. Ποντίκι. Γίνεται όμως με χτένι, με ελιά, με στήθος, με ό,τι σας αρέσει, με ό,τι κρέας έχετε στο ψυγείο σας. Το ποντικάκι είναι ωραίο γιατί γίνεται πολύ μαλακό. Μπράβο. Βάζω λοιπόν λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μου, 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Έχω το κρέας εδώ, το οποίο το έχω στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Ωραίο. Είναι κατευθείαν, κατευθείαν σου λέει επάνω. Ναι, παιδί μου, ναι, μπαίνει κατευθείαν. Μοσχαράκι, κατσαρόλα στο κοκκινιστό. Το μόνο που έχεις να διαλέξεις είναι, θέλεις μοσχαράκι, θα πάρεις τη σάλτσα που είναι για το μοσχαράκι. Θέλεις να κάνεις κοτόπουλο, θα πάρεις τη σάλτσα που είναι για το κοτόπουλο. Τέλειο. Και σας είπα ότι είναι φυσικά τα υλικά. Τις σάλτσες αυτές τις φτιάχνει η Προβίλ. Είναι μια εταιρεία, παιδιά, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα της. Και η εταιρεία αυτή παράγει προϊόντα για επαγγελματίες σεφ εδώ και 20 χρόνια. Και τώρα μας τα φέρνει και στο σπίτι μας. Έχει δηλαδή ένα όνομα εγγύηση πίσω της. Μέσα λοιπόν το μοσχάρι μου ή ό,τι κρέας επιλέξω τέλος πάντων. Αφήνω να ροδίσει γύρω-γύρω. Αυτή είναι όλη η προετοιμασία. Στη φάση αυτή, εγώ θα έπρεπε να έχω να καθαρίσω το κρεμμύδι, να κόψω το κρεμμύδι, να καθαρίσω το σκόρδο, να κόψω το σκόρδο, να καθαρίσω, να κόψω τα καρότα μου. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο μπουκαλάκι μου. Καταπληκτικό. Έφαγε, Λίτσα μου. Καταπληκτικό. Είδε τι ωραίο που είναι. Η Λίτσα είναι και δοκίμασε. Δοκίμασε στο διάλειμμα, μου λέει Αργυρό, τι μαγειρεύει. Μα έχει σπάσει τη μύτη και τη λέω κάνω κοκκινιστό μοσχαράκι με αυτή τη σάλτσα. Δώσε μου λίγο να δοκιμάσω, λέει. Σαν να τρώσω ένα κοκκινιστό σφιτίσιο. Λοιπόν, το ροδίζω καλά και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κάτσε να το κάνω και λίγο έτσι. Ωραία. Και από τη μία πλευρά με ελάχιστο λαδάκι. Πάντα να ροδίζετε το κρέας, γιατί δίνετε περισσότερη νοστιμιά στο φαγητό σας. Είναι στάδιο που δεν πρέπει να το παραλείπετε ποτέ. Και το ροδίζετε πάντα σε δυνατή φωτιά για να μην αρχίσει να κατεβάζει τα υγρά του και βράζει. Βλέπετε ότι η κατσαρόλα μου είναι στεγνή. Ρόδινο, ωραίο γύρω-γύρω, έτσι. Εγώ έχω πάθει τώρα και τις κοιτάω όλες. Τις κοιτάς όλες, γιατί... Φυσικά, γιατί...
είναι πολύτιμος ο χρόνος και είναι τόσο... Και είναι για τους ανθρώπους, βασικά είναι μια σάλτσα για όλους. Όμως είναι για αυτούς που δουλεύουν πάρα πολύ και δεν έχουν χρόνο να τρέχουν στο σούπερ μάρκετ να καθαρίζουν και να φτιάχνουν πράγματα. Αλλά και εσύ που είσαι μια παλιά νοικοκυρά, ας πούμε, και μαγειρεύεις 50 χρόνια, άμα τη δοκιμάσεις, τη γεύση που κάνεις το μοσχαράκι σου θα σου βγάλει. Οι μαμάδες που τρέχουν, που πρέπει να τα κάνουν όλα, μαγειρεύουν, τα παιδιά, σχολεία. Λοιπόν, όλη η προετοιμασία που έκανα, παιδιά, ήταν αυτή. Ροδίζω καλά το κρέας μου, ανοίγω τη σάλτσα, έχει διπλή ασφάλεια εδώ. Ωραία, το βγάζω αυτό. Φλουπ, μόλις το ανοίξεις κάνει φλουπ. Μέσα λοιπόν το μοσχαράκι κοκκινιστό, η σάλτσα για μοσχαράκι κοκκινιστό. Με τα καροτάκια, με το κρασί, με όλα. Μαγέστε, και προσθέτουμε μέσα. Είναι μεγάλη ευκολία αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη ευκολία και είναι και πολύ νόστιμο. Προσθέτω μέσα και μισό λίτρο νερό. Χαμηλώνω τη φωτιά μου από την ώρα που θα πάρει βράση. Μέσα και η σαλτσούκ και το νεράκι για να βράσει το κρέας, γιατί θέλει μαγείρεμα τώρα το κρέας, έτσι. Αν το κάνεις στην κατσαρόλα σου, θέλει μέτρια φωτιά, θέλει γύρω στη 1,5 με 2 ώρες μέχρι να γίνει πολύ μαλακό το μοσχαράκι. Αν το βάλεις στη χύτρα σου, θέλει λιγότερο χρόνο και θέλει και το μισό νεράκι, έτσι. Το αφήνω λοιπόν. Έλα. Είδες ποιος ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ποιος ήρθε. Να φάει. Ποιος ήρθε, Γιάννη. Δεν βλέπω. Ένας άλλος δίδυμος. Γιάννη, γέλα λίγο. Εκεί κάθεται με τον Γιώργο, εκεί είναι. Οι δύο δίδυμοι. Ο δικός σου, ο Γιάννης. Ναι. Α, δεν κατάλαβα. Βλέπω εδώ ήρθε και δεν εδώ. Βλέπω το... Αγαπάει αυτό το φαγητό. Γεια σου, Γιάννη. Ήρθε για φαγητό. Κοπιάστε στην κουζίνα μας. Για σένα λοιπόν. Ήρθε, δεν ήρθε για το φαγητό, μαράκι. Βάζω το καπάκι. Το Γιώργο ήρθε. Βάζω το καπάκι και το αφήνω να σιγοβράσει για περίπου 1,5 με 2 ώρες μέχρι να έρθει και να γίνει λουκουμάκι. Και έρχεται και γίνεται έτσι. Δεμένη, ωραία σαλτσούλα, τη βλέπετε. Φαίνονται ακόμα τα καροτάκια της μέσα. Μοσχοβολάει το κρασί, το μπαχάρι, το δαφνόφυλλο. Έτοιμο μαγειρεμένο σε 1,5 με 2 ώρες. Έτσι, ανάλογα το κομμάτι κρέατος που θα επιλέξετε. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη να βράσει και πάμε να κάνουμε το μπουρέ μας. Έχω βράσει πατατούλες. Κομμάτια πατάτας μέσα σε αλατισμένο νερό. Τις έχω βράσει γύρω στα 25 λεπτά. Τις στραγγίζω καλά. Έλα, καλό στο Γιώργο. Ναι. Ήρθες για φαγητό. Γεια σου, Αργυρούλα. Ήρθε η ώρα του φαγητού. Έτσι. Να σε σερβίρω. Να σε σερβίρω με μοσχαράκι. Σήμερα που είναι ο άντρας σου εδώ. Α, θα σερβίρουμε το σύζυγο σήμερα. Θα τον άντρα σου, άσε με θα σερβίρουμε το σύζυγο. Σήμερα έχεις τον άντρα σου εδώ, οπότε... Ξανά μέσα οι πατάτες στην κατσαρόλα, γιατί θέλω να στεγνώσουν καλά. Για να κάνεις ωραίο βουτυρά το πουρέ, Γιώργο. Πρέπει να στεγνώσω τις πατάτες, θα φύγει τελείως γιατί κρατάνε μέσα υγρασία. Ναι. Να στεγνώσουν τελείως και μετά θα πάρω ή το σύρμα, εμένα με βολεύει το σύρμα να σπάω την πατάτα, ή με το σύρμα θα σπάσω την πατάτα, ή με μια κουτάλα ή με το πρίς πουρέ, με ό,τι έχετε. Αφού τη σπάσω καλά, έχω δίπλα μου, εδώ, έχω δίπλα μου. Ή κρέμα γάλακτος θα βάλετε, ή γάλα, ό,τι χρησιμοποιείτε στο μπουρέ σας. Είναι ωραίο με κρέμα γάλακτος light, γιατί γίνεται πιο βελούδινος. Μέσα θα πέσει και το βουτυράκι. Τα ζεσταίνω λίγο, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Εντάξει, για να κάνετε και ωραίο πουρέ με το μοσχαράκι, το κοκκινιστό. Θέλω να θυμάστε ότι η πατάτα όσο είναι ζεστή, ρουφάει πιο καλά τα ζεστά υλικά. Γι' αυτό ζεσταίνω το γάλα ή την κρέμα, ό,τι χρησιμοποιείτε, μαζί με το βούτυρο. Και μόλις λιώσουν, τα ρίχνω ζεστά μέσα στο πουρέ μου. Μην ξεχάσετε να βάλετε και λίγο μόσχο κάριδο στο πουρεδάκι. Αλάτι έχουμε βάλει στην αρχή. Έχουμε ρίξει αλάτι από την αρχή. Εγώ βάζω και λιγάκι τυρί. Μέσα στο μπουρέ. Ένα τσίκ. Άμα θέλεις είναι να ωραίο βάλεις. Γιατί γίνεται πιο μαστικό τόσο πουρέ. Άμα θέλεις να βάλεις. Γίνεται πιο μαστικό τόσο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στο μπουρέ δεν θέλω τυρί. Εκτός αν τον κάνω γρατέν και τον βάλω στο φούρνο. Κοιτάξτε πώς θέλει στέγνωμα η πατάτα, το βλέπετε. Είχε υγρασία πάνω της και στέγνωσε αμέσως. Μέσα λοιπόν θα πέσουν τα καυτά υλικά. Μέσα στην καυτή μου πατατούλα, εδώ. Και μέχρι να το ανακατέψω, εγώ για να. Κάτσε να βγάλω λίγο αυτό εδώ. Μέχρι να το ανακατέψω καλά, να μην ξεχάσω να σας πω, Μαρία, έχουμε δωράκια. Λέκια. Έχουμε για 10 νικητές να δοκιμάζετε όλοι τις σάλτσες και δώρο και ποδιά. Έλα, πέστε εσύ. Φυσικά, δωράκια στο Instagram της εκπομπής. Πόσοι νικητές, παρακαλώ. Γιατί 10. 10. Να, 10 νικητές πολύ. Θα κερδίζουν από μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Cook at Home μαζί με μια ποδιά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ λοιπόν. Ωραίο δώρο και όταν τις δοκιμάσετε, θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας, παιδιά. Ωραία. 10.000 ευρώ μετρητά, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε.